Καλησπέρα σας. Στην ομιλία αυτή θα εξετάσουμε κατά πόσον η μέθοδος eDNA μεταμπαρκόντινγκ ή μετακωδικοποίησης του περιβαλλοντικού DNA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την βιοπαρακολούθηση της ιχθυοπανίδας στα υδάτινα οικοσυστήματα. Στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και την οδηγία πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική, η ιχθυοπανίδα είναι ένα βασικό βιολογικό στοιχείο που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας. Οι βασικές παράμετροι που εκτιμώνται είναι η σύνθεση και αυθονία των ειδών, η γεωγραφική κατανομή τους, αλλά και η δομή των πληθυσμών σε σχέση με την ηλικία και το μέγεθος των ατόμων. Όπως είδαμε, το περιβαλλοντικό DNA μπορεί να δώσει στοιχεία για τον αριθμό των ειδών, τη σχετική αλλά όχι την απόλυτη αυθονία τους, τη γεωγραφική κατανομή τους, αλλά δεν μπορεί να δώσει στοιχεία για την ηλικία και το μέγεθος. Ας δούμε όμως πρώτα κάποια χαρακτηριστικά του eDNA στο υδάτινο περιβάλλον. Το eDNA βρίσκεται διάχυτο στο περιβάλλον, είτε μέσα σε νεκρά κύτταρα και ιστούς που αποβάλλονται από τους οργανισμούς, είτε ελεύθερο μετά την πλήρη καταστροφή των κυττάρων. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την απελευθέρωσή του στο περιβάλλον και την περαιτέρω τύχη του. Παράγοντες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα, όπως η βιομάζα των οργανισμών, η επιφάνειά τους και η κατάσταση της υγείας τους, με την αποικοδόμηση, όπως το μικροβιωτικό φορτίο, η θερμοκρασία και το pH, και με τη μεταφορά του μέσα στο οικοσύστημα. Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο καιρό μετά την απελευθέρωσή του μπορεί να ανιχνευθεί μέσα στο νερό. Διάφορες μελέτες, σε πειραματικά ενιδρία αλλά και σε φυσικά οικοσυστήματα, σε γλυκό και θαλασσινό νερό, έδειξαν ότι το eDNA παραμένει μόνο για λίγες ημέρες στο νερό, σε αντίθεση με το έδαφος ή το ίσημα, όπου μπορεί να παραμείνει για δεκαετίες. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό για την βιοπαρακολούθηση, αφού το eDNA στο υδάτινο περιβάλλον αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της βιοκοινότητας τη δεδομένη χρονική στιγμή. Αφού απελευθερωθεί στο περιβάλλον, η διασπορά του μπορεί να επηρεαστεί από διάφορους παράγοντες. Στα ποτάμια συστήματα, όπως είναι αναμενόμενο, μεταφέρεται με τη ροή του νερού. Πειράματα σε αλπικά ποτάμια, χωρίς ψάρια, όπου τοποθετήθηκαν ψάρια σε κλουβιά, έδειξαν ότι το DNA τους μπορεί να αντιγνευθεί λίγα χιλιόμετρα κατάντι και ότι η ποσότητα επηρεάζεται από τις εποχικές μεταβολές της ροής του νερού. Ενώ σε άλλη μελέτη, το DNA ενός είδους ανιχνεύθηκε πάνω από 150 χιλιόμετρα μακριά από την πηγή του. Αλλά και η κατακόρυφη στρωμάτωση του νερού, λόγω θερμοκρασίας ή και αλατότητας, που μπορεί να παρατηρηθεί σε λιμναία, εκβολικά και θαλάσσια συστήματα, παρεμποδίζει τη μεταφορά του eDNA μεταξύ επιφανειακών και βαθύτερων στρωμάτων. Συνεπώς, τέτοιοι παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη δειγματοληψία. Πόσο καλά μπορεί να εκτιμηθεί ο ρυθμός των ειδών ψαριών σε ένα υδάτινο οικοσύστημα με μετακωδικοποίηση περιβαλλοντικού DNA? Η πρώτη σχετική μελέτη σε θαλάσσιο οικοσύστημα δημοσιεύθηκε το 2012. Με φιλτράρισμα μισού μόνο λίτρου θαλασσινού νερού από μία περιοχή της Βόρειας Θάλασσας, ο Τόμψεν και οι συνεργάτες του εντόπισαν 15 είδη ψαριών, σχεδόν όσα είχαν εντοπιστεί συνολικά μέσα σε 3 χρόνια δειγματοληψιών με διάφορα αλλιευτικά εργαλεία, αλλά και με οπτική παρατήρηση, ημερήσια και νυχτερινή. Από τότε, δεκάδες μελέτες έχουν γίνει σε διάφορα υδάτινα οικοσυστήματα, όπου συνέπτυναν μεθόδους eDNA με καθιερωμένες μεθόδους καταμέτρησης. Η πλειοψηφία των μελετών έδειξε ότι οι μέθοδοι eDNA είτε υπερτερούν είτε αποδίδουν εξίσου καλά με τις καθιερωμένες μεθόδους στο να εκτιμούν τον αριθμό των ειδών, καθώς μπορούν γρήγορα και με σχετικά μικρό κόστος και κόπο να εντοπίζουν τα είδη των ψαριών σε ένα οικοσύστημα. Για παράδειγμα, σε μια πρόσφατη μελέτη σε μια μικρή λίμνη, όπου έγινε πυκνή δειγματοληψία με δίκτυα αλλά και νερού για ανάλυση DNA, η μέθοδος DNA εντόπισε υπερδιπλάσιο αριθμό ειδών. Σε άλλη περίπτωση, κατά μήκος του ποταμού Ροδανού, 41 από τα 48 είδη ψαριών του ποταμού ανιχνεύτηκαν με μία μόνο μελέτη eDNA με τα barcoding, ενώ 43 είδη είχαν βρεθεί μέσα σε 10 χρόνια με δειγματοληψίες ηλεκτραλυΐας, που είναι μία καθιερωμένη μέθοδος για τη μελέτη της ιχθυοπανίδας σε ποτάμια συστήματα. Επίσης, ανιχνεύτηκαν και θαλασσινά είδη ψαριών εμπορικής σημασίας, όπως λαβράκι και κρανιός, το DNA των οποίων προφανώς κατέληξε στο ποτάμι από τις αποχετεύσεις των πόλεων. Αυτό δείχνει την ευαισθησία της μεθόδου, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αποτελεί πρόβλημα, αφού μπορούμε να αναγνωρίσουμε τέτοιου τύπου επιμολύνσεις.
Στη βιοπαρακολούθηση, πέρα από τον πλούτο των ειδών, σημαντική παράμετρος είναι και η εκτίμηση της αυθονίας τους. Με την μετακωδικοποίηση του eDNA, μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχετική αυθονία των ειδών ως το ποσοστό των αλληλουχιών DNA κάθε είδους στο σύνολο των αλληλουχιών του δείγματος που αναλύεται. Το ερώτημα είναι αν αυτή η εκτίμηση είναι κοντά στην πραγματική, και εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο σύνθετα, αφού όπως είπαμε στην αρχή, διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την απελευθέρωση και διασπορά του DNA στο περιβάλλον. Όμως, αρκετές μελέτες δίδουν καλή συσχέτιση μεταξύ σχετικής αυθονίας του DNA και πραγματικής αυθονίας των ειδών. Στη μελέτη αυτή, σε δύο μικρές λίμνες, όπου συλλέχθηκαν και μετρήθηκαν όλα τα ψάρια, βρέθηκε σημαντική συσχέτιση του eDNA με την αυθονία των ειδών αλλά και με τη βιομάζα τους. Αντίστοιχες μελέτες έχουν γίνει και στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στη μελέτη αυτή, στη Γροιλανδία, συσχετίστηκαν δεδομένα από αλία μετράτα με δεδομένα από μετακωδικοποίηση eDNA. Και οι δύο μέθοδοι βρήκαν περίπου τα ίδια είδη, αν και κάποια είδη ανιχνεύονταν περισσότερες φορές με τη μία ή την άλλη μέθοδο. Όμως η συσχέτιση μεταξύ σχετικής αυθονίας του eDNA και σχετικής αυθονίας και βιομάζας των ψαριών που αλλιεύτηκαν δεν ήταν τόσο ισχυρή. Αυτό είναι λογικό, αφού εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ανοιχτό και πολύπλοκο σύστημα σε σχέση με τις μικρές λίμνες. Τελικά, είναι κατάλληλες οι μέθοδοι DNA για βιοπαρακολούθηση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών? Αυτή η μελέτη ταξινόμησε 198 τύπους οικολογικών δικτών που βασίζονται στην ιχθυοπανίδα και χρησιμοποιούνται σε 25 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικολογική εκτίμηση της ποιότητας των ποταμών στα πλαίσια της οδηγίας για τα ύδατα. Το 81% των δικτών εντός του MOV πλαισίου λαμβάνουν υπόψη τον αριθμό των ειδών ή τη σχετική αυθονία. Συνεπώς, μπορούν να εκτιμηθούν από δεδομένα eDNA. Στην ίδια μελέτη, έγινε σύγκριση του αριθμού των ειδών και της σχετικής αυθονίας για διάφορες οικολογικές κατηγορίες ψαριών, όπως βενθικά, εντομοφάγα, παμφάγα, όπως υπολογίζονται από το eDNA και την ηλεκτραλία. Οι δείκτες που βασίζονται στον αριθμό των ειδών είχαν στατιστικά μεγαλύτερες τιμές όταν υπολογίζονταν βάσει του eDNA σε σχέση με την ηλεκτραλία, ενώ οι τιμές γίνονταν συγκρίσιμες όταν αυξανόταν η δειγματοληπτική προσπάθεια με την ηλεκτραλία. Δείκτες που βασίζονται στη σχετική αυθονία είχαν μεγαλύτερες τιμές για το eDNA ή την ηλεκτραλία αντίστοιχα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των ειδών, επειδή η ηλεκτραλία υποεκτιμά τα βενθικά και σπάνια είδη, ενώ υπερεκτιμά τα επιφανειακά. Μία άλλη βιβλιογραφική ανασκόπηση εξέτασε το κατά πόσον οι μέθοδοι eDNA είναι κατάλληλες για την εκτίμηση βιολογικών δικτών οικολογικής ποιότητας κατά την εφαρμογή της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα σε διάφορες κατηγορίες υδάτινων οικοσυστημάτων. Όσον αφορά τα ψάρια, οι μέθοδοι eDNA εμφάνισαν υψηλή ή μεσαία καταλληλότητα για μία σειρά από κριτήρια. Το συμπέρασμα είναι ότι οι μέθοδοι eDNA έχουν υψηλό δυναμικό για να χρησιμοποιηθούν στις διαδικασίες αξιολόγησης για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα. Μπορούν να είναι οικονομικότερες, γρηγορότερες, πιο τυποποιημένες και να έχουν μεγαλύτερη επαναληψιμότητα. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά πρακτικά εμπόδια, τα οποία θα πρέπει να ξεπεραστούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Θα πρέπει τα ωφέλη σε σχέση με τις υπάρχουσες παραδοσιακές μεθόδους να ποσοτικοποιηθούν. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνουν περισσότερες συγκριτικές μελέτες, ώστε να ελεγχθεί πόσο συγκρίσιμες είναι οι μέθοδοι eDNA σε σχέση με τις καθιερωμένες και να αυξηθεί η συμβατότητά τους όπου είναι απαραίτητο. Εν κατακλείδη, η ταυτοποίηση των ειδών μέσω eDNA μπορεί να οδηγήσει σε πιο προηγμένες μεθόδους βιοπαρακολούθησης που μπορεί να συμπληρώσουν ή ακόμα και να αντικαταστήσουν στο μέλλον κάποια παραδοσιακά συστήματα βιοπαρακολούθησης. Στη συνέχεια, θα σας παρουσιάσουμε δύο μελέτες για ιχθυοπανίδα με χρήση μεθόδων eDNA που έγιναν σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα. Στην πρώτη μελέτη, που έγινε στο ΕΛΚΕΘΕ, στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής της κυρίας Χριστίνας Καρλή, θελήσαμε να σταντάρουμε μια μεθοδολογία μετακωδικοποίησης eDNA για τη μελέτη της ιχθυοπανίδας στα παράκτια οικοσυστήματα της Ανατολικής Μεσογείου. Για το σκοπό αυτό, αρχικά πήραμε δείγματα νερού από δύο δεξαμενές του Κρέτ Aquarium, όπου γνωρίζαμε τα είδη ψαριών και τους αριθμούς τους. Ελέγξαμε δύο ζεύγια κινητών PCR για τα γονίδια 16 και 12S RRNA και όλη η διαδικασία από την εργαστηριακή μέχρι την βιοπληροφορική ανάλυση έγινε στις υποδομές του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι και τα δύο ζεύγη κινητών είχαν καλή απόδοση, καθώς καταφέραμε να εντοπίσουμε τα περισσότερα είδη, αλλά το 16S είχε καλύτερη, καθώς μόνο δύο είδη μας διέφυγαν. Με το γενετικό δίκτυο 16S, μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε σε επίπεδο είδους, ακόμα και συγγενικά είδη, κάτι που δεν ίσχυε πάντα για το 12S. Επιπλέον, διαπιστώσαμε ότι οι γενετικές βάσεις αναφοράς για τους δύο αυτούς δείκτες ήταν αρκετά ελλιπείς, ακόμα και για κοινά είδη, γεγονός που δυσκόλεψε σε κάποιες περιπτώσεις την ταξινομική αναγνώριση. Στη συνέχεια, αφού είδαμε ότι η μέθοδος δουλεύει, θελήσαμε να ελέγξουμε αν υπάρχει ετερογένεια στην κατανομή του περιβαλλοντικού DNA σε ένα φυσικό οικοσύστημα, ώστε να καταλήξουμε σε έναν αντιπροσωπευτικό τρόπο δειγματοληψίας. Έτσι, σε ένα παράκτο οικοσύστημα στη Βόρεια Κρήτη, συλλέξαμε δείγματα νερού πάνω από τρία διακριτά ενδιαιτήματα του βυθού: σκληρό υπόστρωμα, μαλακό υπόστρωμα και ριβάτι Ποσειδονίας, καθώς και από το μέσο της στήλου του νερού. Συλλέξαμε τρία δείγματα των 10 λίτρων ανά ενδιαίτημα και κάναμε δύο αντιδράσεις PCR ανά δείγμα. Αποτελέσματα πήραμε μόνο για το γενετικό δίκτυο 16S RRNA. Από τη γενετική ανάλυση, βρήκαμε συνολικά 69 είδη ψαριών, τα 55 προσδιορίστηκαν σε επίπεδο είδους, ενώ τα 5 ήταν ξενικά. Ο αριθμός των ειδών κυμαινόταν από 27 είδη στο μέσο της στήλης του νερού έως 45 είδη στο σκληρό υπόστρωμα. Όπως φαίνεται στο διάγραμμα NMDS, τα δείγματα από το λιβάδι Ποσειδονίας και από το μέσο της στήλης του νερού είχαν μεγάλη ετερογένεια, σε αντίθεση με τα δείγματα από το σκληρό και μαλακό υπόστρωμα που είχαν μικρότερη διαφοροποίηση εντός κάθε ενδιαιτήματος αλλά και μεταξύ των δύο ενδιαιτημάτων. Αυτή η αθρηστική καμπύλη δείχνει ότι απαιτείται μεγάλη δειγματοληπτική προσπάθεια για να βρεθεί ο συνολικός αριθμός των ειδών. Όταν οι δύο PCR αναδείγμα συνδυάστηκαν, ο αριθμός των ειδών αυξήθηκε σχεδόν κατά 50%, ενώ όταν συνδυάστηκαν τα τρία δείγματα ανά ενδιαίτημα, ο αριθμός των ειδών αυξήθηκε επιπλέον κατά 80% κατά μέσο όρο, αλλά ακόμα και τότε απήχαμε αρκετά από το συνολικό αριθμό των ειδών. Το συμπέρασμα είναι ότι η μεγάλη ετερογένεια του eDNA των ψαριών μεταξύ δειγμάτων και ενδιαιτημάτων απαιτεί κάποιες προσαρμογές στο πρωτόκολλο, ώστε να μπορούμε να συλλάβουμε το μεγαλύτερο ποσοστό της βιοποικιλότητας με τη μικρότερη δειγματοληπτική προσπάθεια και κόστος. Για παράδειγμα, πρέπει να συλλέγονται περισσότερα του ενός δείγματα νερού ανά ενδιαίτημα, που θα μπορούσαν να αναμειγνύονται κατά το φιλτράρισμα. Χρειάζεται να γίνονται δειγματοληψίες σε διαφορετικά ενδιαιτήματα, όταν το οικοσύστημα είναι ετερογενές, ενώ χρειάζονται περισσότερες PCR ανά δείγμα. Παρ' όλα τα αυτά, η μέθοδος φαίνεται να αποδίδει καλά και με μικρές βελτιώσεις, καθώς και με συμπλήρωση των γενετικών βάσεων αναφοράς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα αξιόπιστο και αποδοτικό εργαλείο βιοπαρακολούθησης της ιχθυοπανίδας των παράκτειων οικοσυστημάτων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.